με την διευθύντρια του thetalk.gr, την Έλλη Στάι. Έλλη, καλησπέρα. Αν αυτά τα οποία γράφουν οι Financial Times είναι αληθή, και βάζω ένα μεγάλο αν μπροστά, τότε αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι δεν μπλόβαραν καθόλου οι Ευρωπαίοι όταν έλεγαν ότι το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ είναι πάνω στο τραπέζι. Καλησπέρα, Αντώνη. Κοίταξε, καταρχήν δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά που γράφουν οι Financial Times. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι έρευνα 30 δημοσιογράφων των FT που την υπογράφει ο κύριος Σπίγκελ. Αλλά κάποια από αυτά τα ζητήματα τα είχαμε μάθει και εμείς από τότε, κυκλοφορούσαν. Το θέμα είναι ότι το παρασκήνιο ήταν τεράστιο, αλλά ήταν ένα παρασκήνιο που αφορούσε μια δυναμία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εδώ βλέπουμε ηγέτες σε παραζάλι. Mm-hmm. Μην ξεχνάς ότι σήμερα βγήκε και ο τότε πολύ ισχυρός άνδρας, ο Ντομινίκ Στροσκάν, και είπε και μέα κούλπα, γιατί δεν το διαχειρίστηκα πολύ καλά το θέμα της Ελλάδας. Η Σύνοδος των Κανών το Νοέμβριο του 2011 έδειξε ανάγλυφα αυτό που γινόταν και από την πλευρά της Ελλάδας, με το δημοψήφισμα που μπήκε στο τραπέζι, αλλά και με τη ζαλάδα την οποία έπαθαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι από τη μια είπαν ας φύγει εθελούσια, ας τους αφήσουμε να φύγουν μόνοι τους, από την άλλη επιτέθηκαν στον κύριο Παπανδρέου. Και από τις αρχές του 2012 άρχισαν να επεξεργάζονται το σχέδιο της εξόδου μας από το ευρώ. Mm-hmm. Εγώ αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι κάναμε δύο εκλογές το 2012. Και στις δύο είχαμε δίλημα ευρώ ή δραχμή. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας επεξεργαζόταν, όταν εμείς βάζαμε αυτό το δίλημα, το σχέδιο εξόδου μας από το ευρώ. Και δεν πίστευαν κανέναν από τους πολιτικούς μας ηγέτες. Όπως γράφεται στο δημοσίευμα αυτό, η κυρία Μέρκελ δεν πίστευε και φοβόταν την άνοδο του κυρίου Τσίπρα, φοβόταν και τον κύριο Σαμαρά. Και μόλις τον Αύγουστο του 2012, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαμαράς βρήκαν σε κατηδίαν συναντήσεις ένα κοινό βηματισμό. Γι' αυτό έχουμε και σήμερα τον κύριο Τσίπρα που έρχεται και λέει ότι νάτα, δεν διαπραγματεύτηκαν, έκαναν ό,τι τους είπαν υπό το φόβο της εξόδου από το ευρώ. Και βεβαίως η πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, γιατί η έξοδος από το ευρώ ήταν στο τραπέζι, ήταν δεδομένη. Τα πράγματα και βεβαίως, ήταν δύσκολα τότε. Νομίζω, Έλλη, ότι στερεί και από τον κύριο Τσίπρα ένα βασικό επιχείρημα όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου, ότι τελικά ήταν μπλόφα όλο το θέμα της εξόδου μας από το ευρώ, γιατί δεν ξέρω πόσο αποφασισμένοι ήταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτό ίσως δεν το μάθουμε ποτέ, αλλά η πραγματικότητα είναι, εάν αληθεύει και αυτό το δημοσίευμα, ότι έστω και σε επίπεδο τεχνοκρατών, κάποιοι σχεδίαζαν τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες για το πώς θα προχωρούσε αυτή η έξοδος, στο ενδεχόμενο βεβαίως που θα αποφασιζόταν κάτι τέτοιο. Ότι δεν ήταν μπλόφα, δεν ήταν, το είπαμε και χτες. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι από τη μια δεν ήταν μπλόφα αυτό, από την άλλη όμως, γι' αυτό σου ανέφερα την δήλωση τη σημερινή του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm. ο οποίος ισχυρίζεται και μπορεί και να το πει, ότι επειδή ακριβώς δεν ήταν μπλόφα, μας έσυραν χωρίς να υπάρξει διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά το μνημόνιο και τα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να σταματήσει εδώ, αν πιστεύουμε πια και εμείς και οι Ευρωπαίοι όμως, ότι αυτό το ζήτημα του ευρώ έχει σταματήσει. Mm-hmm. Το είπα και χτες, ότι εμένα με ανησυχεί ως πολίτη να παίξουμε ξανά με τη σταθερότητα και την αποσταθεροποίηση. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στο μότο της σταθεροποίησης και ο καθένας θα μας δώσει τις προτάσεις του. Πόσο καλά θα τα κάνει πάνω σε αυτή όμως τη γραμμή. Γιατί οι εκλογές του 2012 δεν ήταν ευτυχείς εκλογές σε ό,τι αφορά το κλίμα. Τουλάχιστον αυτές να έχουν ένα κλίμα καλύτερο. Και βεβαίως αυτό που σου είπα, ότι οι Ευρωπαίοι ήταν όλοι σε παραζάλι. Δεν είμαστε μόνο εμείς το πρόβλημα. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα. Και αποδεικνύεται και από τη διάψευση του κυρίου Σόιμπλε. Χτες νομίζω το λέγαμε, ότι δεν μπορεί ο κύριος Γκάιτνερ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, να λέει ψέματα. Ο κύριος Σόιμπλε το διόρθωσε σήμερα και είπε: δεν ήταν δικιά μου γνώμη. Δεν είπε ότι εγώ ήθελα να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά μετέφερα την άποψη που υπήρχε. Πάντως, ξέρεις τι άλλο κρατάω εγώ, Έλλη, ότι υπάρχει μια μυστική διπλωματία σε εξέλιξη, την οποία τη μαθαίνουμε 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια μετά, και δεν ξέρω αν βρισκόμαστε εδώ μετά από 3 χρόνια και ξανασυζητάμε ίσως μαζί. Αποκαλύπτεται η μυστική διπλωματία αυτών των ημερών, γιατί πίσω από τα χαμόγελα, τις δηλώσεις και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, διαπιστώνουμε ότι κάποιοι επεξεργάζονται σχέδια πίσω από την πλάτη της χώρας πολλές φορές, τα οποία εμείς μαθαίνουμε με καθυστέρηση 2 και 3 ετών, έτσι. Εμείς ως πολίτες εννοείς. Γιατί η πολιτική ηγεσία είναι προφανές ότι τα γνώριζε.
Σήμερα είχαμε την κυρία Μπακογιάννη εδώ και τη ρωτήσαμε αν τα γνώριζε και λέει βεβαίως και τα έλεγα από τότε. Τα γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είναι προφανές ότι τα ήξεραν και οι υπόλοιποι και οι πιο αναμειγμένοι. Έτσι και ο κύριος Βενιζέλος το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι το γνώριζε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι η διαχείριση που κάνουμε. Τώρα, εάν θα πρέπει όλη τη μυστική διπλωματία να τη μαθαίνουν οι πολίτες τη στιγμή που γίνεται, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πράγματι. Αν θα πρέπει να το μαθαίνουμε στη λεπτομέρειά τους. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να γίνεται μια επικοινωνία χωρίς μπλόφες από καμία πλευρά. Πρέπει να γίνεται μια επικοινωνία με πραγματικά δεδομένα. Και τώρα νομίζουμε ότι δεν έχουμε ζήτημα στο τραπέζι σχέδιο εξόδου μας από το ευρώ. Οπότε ας συζητάμε με πιο ήπιους τόνους και ας πάμε σε αυτές τις εκλογές και σε όποιες άλλες δεν ξέρω γίνουν οι εθνικές, πότε θα γίνουν εν πάση περιπτώσει, ας πάμε με τελείως διαφορετικούς άξονες. Εγώ αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ μαζί σου και νομίζω να τα συζητήσουμε αύριο. Είμαστε στο παραένα πλέον των εκλογών. Θα τα συζητήσουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Αλφα μαζί. Έλιστα, ναι, αύριο θα είμαστε εκεί και με το Θωμά Γεράκη, νομίζω. Έτσι. Να δώσουμε μια γεύση για το πώς θα εκτυλιχθεί η βραδιά της Κυριακής των εκλογών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά που έρχεται. Ελιστά, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ, Αντώνη. Γεια σας. Τώρα,